Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Ο χρόνος είναι περιορισμένος, οπότε θα μπω κατευθείαν στο θέμα. Ο κόσμος, αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας που έλεγε ο μεγάλος μας ποιητής, αυτό που θέλω να συζητήσω μαζί σας αυτά τα 14,42-41 λεπτά που μου μένουν, είναι το να δούμε τι είναι όλο αυτό το πράγμα που βλέπουμε γύρω μας. Έχουμε την καθημερινότητα, η οποία δεν δίνουμε σημασία σε άλλα πράγματα, αλλά θα ήθελα αυτά τα λεπτά λίγο να απογειωθούμε από εδώ. Αυτό που θέλω να συζητήσω είναι να δούμε τι είναι αυτός ο χώρος όλος, τι είναι αυτό το σύμπαν το οποίο συζητάμε, τι ρόλο παίζουμε εμείς εκεί μέσα. Δεν παίζουμε και μεγάλο ρόλο, σας λέτε, μπορεί να μην σας αρέσει, αλλά δεν έχει σημασία. Και από εκεί και πέρα να δούμε πού θα πάμε στο μέλλον. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την αρχή. Προτού βγάλετε συμπεράσματα, γιατί βγάζω, ακούστε με πρώτα. Γιατί βλέπετε αυτό την καπέλα Σιξτίνα. Θα ήταν πάρα πολύ απλά τα πράγματα αν πραγματική εξήγηση του σύμπαντος ήταν κάπως έτσι. Ήταν η μεγαλοσύνη του Μικαλάντζελο να το κάνει αυτό το πράγμα. Τα πράγματα δυστυχώς είναι πιο δύσκολα. Αν κοιτάξετε το πάνω μέρος, θα δείτε είναι ο επιταχυντής του ΣΕΡΝ ένα κομμάτι εκεί, στη Γενέβη, και αυτές οι μπαλίτσες που βλέπετε είναι πιθανά παράλληλα σύμπαντα τα οποία ίσως υπάρχουν. Απλώς θα να τονίσω από την αρχή ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς πολύ απλά. Εδώ βλέπουμε τώρα αυτή η καμπάνα που βλέπετε, είναι χωροχρονικά το σύμπαν από την αρχή του μέχρι σήμερα. Ξεκινήσαμε, όπως βλέπετε εκεί στην αρχή που λέει το Big Bang, και σιγά σιγά προχωράμε και είμαστε τώρα 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια από τότε που εμφανίστηκε αυτό το σύμπαν, και έχουμε βρεθεί τώρα εδώ, και όπως βλέπετε αυτή η πεταλουδίτσα δεξιά που βλέπετε είναι τηλεσκόπια τα οποία παρατηρούν την αρχική ακτινοβολία που ξεκίνησε από εκεί που λέει λέξεις Big Bang, και μπορούμε μελετώντας αυτή την ακτινοβολία να βγάλουμε συμπεράσματα για όλη την ιστορία του σύμπαντος μέχρι την αρχή. Αυτή είναι μια καταπληκτική ιστορία την οποία έχουμε. Είναι θεμελιωμένη πάνω στους φυσικούς νόμους, και τα τελευταία χρόνια πραγματικά έχουμε φτάσει σε πάρα πολύ σημαντικές ανακαλύψεις σε σχέση με όλη αυτή την εξέλιξη την οποία βλέπετε. Και η ιστορία αυτή εδώ, επαναλαμβάνω και πάλι, βλέπετε σιγά σιγά ξεκινάμε από την αρχή, από το τίποτα, προχωράμε και αρχίζει και γεμίζει και φτάνουμε σήμερα εδώ πέρα, 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Εμείς τώρα απειροελάχιστες χωροχρονικές κουκίδες, έτσι, μπορούμε τώρα μέσα από αυτό το πράγμα, από έναν τυχαίο πλανήτη, ενός τυχαίου ηλιακού συστήματος, από τα 100 δισεκατομμύρια αστέρια σε αυτόν τον γαλαξία, από 100, ένα τυχαίο γαλαξία, σε 100 δισεκατομμύρια γαλαξίες που φτιάχνουν το σύμπαν, να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την εικόνα την οποία έχουμε. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας που μπορούμε να δώσουμε απάντηση σε πολύ μεγάλα ερωτήματα. Πώς εμφανίστηκε το σύμπαν, πώς εξελίχθηκε και πού πάμε. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας, και εδώ πέρα θα αναφέρομαι στα επόμενα. Και αυτό, η βασική ερώτηση που έχουμε σήμερα είναι τι ακριβώς έγινε εκεί στην αρχή. Αυτό που έγινε εκεί στην αρχή, και επαναλαμβάνω, αντιπροσωπεύω την κεντρική σχολή φυσικής, όχι κατά κάποιο τρόπο προσωπικές μου απόψεις. Αυτό που πιστεύουμε είναι ότι έγινε αυτή, τι είναι αυτή η έκρηξη, μιλάμε για έκρηξη, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτό που συνέβη στην αρχή, εμφανίστηκε το σύμπαν σαν μια, όπως λέμε, κβαντική διατάραξη από το τίποτα. Προσέξτε αυτό που σας λέω τώρα, έτσι. Και τη στιγμή ακριβώς που εμφανίζεται, γίνεται μια απίστευτη
διαστολή του σύμπαντος. Το σύμπαν, όπως ξέρετε, διαστέλλεται, γι' αυτό μεγαλώνει και είναι τόσο μεγάλο, επειδή είναι 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια από την αρχή. Στην αρχή. Αλλά τώρα πηγαίνει πάρα πολύ σιγά. Στην αρχή όμως, όταν μιλάω αρχή, μιλάω για 10, βλέπετε αυτή την πάνω-πάνω την ταμπελίτσα, 10 στη μείον 35 δευτερόλεπτα. Δηλαδή 1 με 10 με 35 μηδενικά μαζί. Έτσι, του δευτερολέπτου γίνεται μια απίστευτη, όπως λέμε, εκθετική αύξηση της ακτίνας του σύμπαντος και από εκεί και πέρα εμφανίζεται σε μια κανονική διαστολή, αλλά αυτή η τυχαία εκθετική διαστολή έχουν μπει εκεί πέρα όλα τα δαχτυλικά αποτυπώματα για να μας πούνε τι έγινε και πώς φτάσαμε εδώ πέρα. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε αυτό το πράγμα, δηλαδή το σύμπαν είναι προϊόν μιας τέτοιας τυχαίας διακύμανσης και μετά αυτή η εκθετική διαστολή μας δημιουργεί, πέρα από την που μας προχωράει το σύμπαν τόσο πολύ μπροστά, μας δημιουργεί επίσης και τις πρώτες ανομοιογένειες, όπως λέμε, οι οποίες αργότερα με τη διαστολή αυξάνονται και μας δημιουργούν τις διάφορες δομές που βλέπετε στο σύμπαν. Δηλαδή, το σύμπαν τυχαίο, οι δομές τυχαίες, βεβαίως στηριγμένοι στους φυσικούς μας νόμους. Προχωράμε, βλέπουμε, φτάνουμε περίπου όταν είναι 10 στιγμιών 7 του δευτερολέπτου, τότε εμφανίζεται και απομονώνεται η λεγόμενη σκοτεινή ύλη. Έχουμε πει πολλές φορές και θα έχετε ακούσει, είμαι σίγουρος, ότι αν πάρω την τούρτα του σύμπαντος είναι ενεργειακή, είναι 73% είναι η σκοτεινή ενέργεια, 23% είναι η σκοτεινή ύλη και εμείς είμαστε μόνο το 4%. Δηλαδή δεν είμαστε, όχι μόνο η Γη δεν είναι το κέντρο του σύμπαντος, η Γη δεν είναι καν, δηλαδή όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας, δεν είναι καν φτιαγμένα από αυτό που είναι φτιαγμένο το περισσότερο σύμπαν. Έτσι, για να σας καταλάβετε γιατί συζητάμε. Αυτό όμως το πράγμα, η σκοτεινή ύλη, δεν είναι απλώς συζητάμε ότι υπάρχει έτσι για αστείο. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί η σκοτεινή ύλη, η οποία είναι πολύ βαρύτερη από την ύλη την οποία είμαστε φτιαγμένοι, πρωτόνια, νετρόνια κτλ., είναι ένας πυρήνας γύρω από το οποίο μπορούν και μεγαλώνουν οι διάφορες δομές και έτσι μας φτιάχνουν τα αστέρια, τους γαλαξίες και οτιδήποτε άλλο υπάρχει στο σύμπαν. Με αυτή την έννοια, επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντικό η ύπαρξη της σκοτεινής ύλης για την ύπαρξη μεγάλων δομών. Και το ξαναλέω επίσης, για να μην υπάρχουν τελεολογικοί αυτοί. Σκοτίστηκε το σύμπαν αν θα γινόντουσαν οι μεγάλες δομές ή όχι. Αλλά όλα αυτά μαζί μας δίνουν αυτή την εικόνα την οποία σας λέω. Προχωράμε, πάμε πολύ μπροστά τώρα, φτάνουμε στο 2000 τόσο, έτσι μετά από τόσα χρόνια και πάμε στο ΣΕΝ, βλέπετε εκεί στο δρόμο αυτό τον οφειδοειδές και θα δείτε τι σημαίνει αυτό το οφειδοειδές και έχουμε τώρα τον μεγάλο αδρονικό επιταχυντή στο ΣΕΡ. Εκεί τι κάνουμε. Έχοντας τις μεγάλες ενέργειες που συγκρούμε τα πρωτόνια, δημιουργούμε εκεί τοπικά περιοχές οι οποίες μοιάζουν σαν να αναπαράγουμε το σύμπαν, μια περιοχή του σύμπαντος, πολλά χιλιάδες χρόνια πίσω. Δηλαδή, όταν μιλάω τώρα για το σύμπαν, το ΣΕΡΝ, οι ενέργειες που έχει, είναι σαν να μπορώ να κοιτάξω κρυφά πώς ήταν το σύμπαν 10 δισεκατομμυριοστού του δευτερολέπτου. Το οποίο είναι τρομακτικό πράγμα. Δεν αναπαράγουμε το σύμπαν, μη φοβόσαστε, έτσι. Φτιάχνουμε περιοχές οι οποίες μοιάζουν σαν να... και έτσι μπορούμε και τις μελετάμε στο εργαστήριο. Αυτό τώρα το οποίο συμβαίνει, προχωράμε και βλέπουμε τώρα εδώ πέρα, γιατί εδώ μιλάμε για την Ελλάδα του 2030. Εγώ θα σας πω τι θα συμβεί στον κόσμο, στο σύμπαν, το 10 στην 30. Έτσι. Το 30 είναι εκθέτης, δεν είναι απλώς το 2030. Αυτό που νομίζουμε πολύ εδώ πέρα, όπως θα διαβάζετε εδώ στην τρασπάρεση, είναι ότι σε κάποια στιγμή τα πρωτόνια από τα οποία είμαστε φτιαγμένοι, θυμόσαστε ότι έχουμε τα πρωτόνια που γύρω-γύρω γυρίζουν το ηλεκτρόνιο, φτιάχνουν τα άτομα και από εκεί δημιουργείται αυτό το πράγμα το οποίο βλέπετε εδώ. Αυτό όμως το πράγμα, τα πρωτόνια αυτά, σύμφωνα με, δεν είναι αποδεδειγμένο αυτό που σας λέω πειραματικά ακόμα, πολλοί από εμάς πιστεύουν ότι είναι σωστό, ότι αυτά θα διασπαστούν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ύστερα από 10 στα 34 χρόνια νομίζω διασπαστούμε αυτόματα. Έχουμε χρόνο, μη φοβόσαστε να προσέξουμε αυτό το πράγμα. Οπότε μην στεναχωριόσαστε και έχουμε αυτοκτονίες κτλ. Έτσι θα γίνεται. Έχουμε χρόνο για αυτό το πράγμα εδώ πέρα και θα το δούμε αν συμβαίνει. Αυτό λοιπόν, αυτή η εξέλιξη η οποία σας λέω, βλέπετε εδώ υπάρχει ένα
ένα φοηδές πράγμα. Δεν είναι τυχαίο που το έχω κάνει έτσι. Θα ήταν πιο εύκολο να έχω έναν δρόμο και να βγάζω τα βελάκια. Αυτό είναι, για να σας δείξω, αυτό είναι ένα S. Το S είναι εκεί για string. Το string σημαίνει πολλά πράγματα. Στη δικιά μου... Τώρα όμως, στη δικιά μου εδώ την ομιλία, το string σημαίνει τη θεωρία των χορδών ή των υπερχορδών, έτσι. Και γι' αυτό έχω ακουμπήσει τώρα όλα αυτά τα πράγματα πάνω στο string, όπως βλέπετε, γιατί αυτή είναι η βασική θεωρία που είναι, πιστεύουμε ότι είναι πίσω από αυτά. Και αυτό που θέλω να σας τονίσω και είναι πάρα πολύ καινούριο και δεν ξέρω αν έχει ακουστεί πολύ, είναι το εξής πράγμα. Ότι ξέρετε ότι η θεωρία των υπερχορδών, για να είναι σωστή, που σημαίνει ότι τα σωματίδια έχουν μια περιορισμένη διάσταση, δεν είναι μαθηματικά σημεία, πρέπει να ζούμε σε 11 διαστάσεις. Δεν ζούμε σε 11 διαστάσεις, ζούμε σε 4 διαστάσεις. Οι άλλες 7, δηλαδή χώρος, πώς το λένε, μήκος, πλάτος, ύψος και ο χρόνος. Αυτό όμως που συμβαίνει εδώ πέρα τώρα, τι γίνονται οι άλλες 7? Οι άλλες 7 διπλώνουν και είναι πάρα πολύ μικρές. Ο τρόπος όμως, προσέξτε τώρα τι απαντούμε, ένα πολύ βασικό ερώτημα. Ο τρόπος που διπλώνουν αυτές οι έξτρα διαστάσεις καθορίζουν τους φυσικούς νόμους αυτού του σύμπαντος. Και η απάντηση είναι γιατί. Γιατί τα ηλεκτρόνια που νομίζετε ότι είναι ελεύθερα, τα ηλεκτρόνια τις βλέπουν αυτές τις άλλες 7 διαστάσεις. Εμείς δεν τις βλέπουμε. Δεν κινούνται λοιπόν μόνο στις 4 διαστάσεις, κινούνται και στις άλλες 7. Για να χωρέσουν όμως, επειδή είναι περιορισμένες και φραγμένες αυτές οι διαστάσεις, μόνο ειδικού είδους σωματίδια με ειδικές ιδιότητες μπορούν να προχωρούν εκεί πέρα. Και να λοιπόν πώς από εκεί βγαίνει το φωτόνιο, βγαίνει το βαρυτόνιο κτλ. Και να λοιπόν πώς βγαίνουν φυσικοί νόμοι. Έχουμε λοιπόν για πρώτη φορά, γιατί συνήθως αν θυμόσαστε ρωτάγανε πάντα καλά όλα αυτά που μας λέτε κτλ. Αλλά τους φυσικούς νόμους πώς? Να η απάντηση ποια είναι η φυσική νόμη. Τους φυσικούς νόμους καταλαβαίνουμε. Κάθε σύμπαν που είναι δυνατόν να δημιουργείται, γιατί με αυτή τη τυχαία διακύμαση μπορεί να δημιουργούνται πολλά σύμπαντα, ο τρόπος ο οποίος διπλώνουν οι διαστάσεις μας δίνει ακριβώς χαρακτηρίζει το σύμπαν. Δηλαδή το σύμπαν βγαίνει μαζί με τους φυσικούς νόμους. Για μας είναι πάρα πολύ μεγάλο, δηλαδή δεν το νόμιζα εγώ ότι στη γενιά μου θα απαντούσαμε αυτό το πρόβλημα το οποίο σας λέω τώρα, και το θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μας λύνει πάρα πολλά προβλήματα. Αυτή λοιπόν όλη η ιστορία που βλέπετε τώρα, έτσι, αυτή όλη η ιστορία που βλέπετε τώρα, δηλαδή έχουμε μια συγκεκριμένη θεωρία βασισμένη σε πειραματικά δεδομένα, και κοιτάτε να δείτε εδώ τα πειραματικά δεδομένα, κοιτάτε, δεν περιμένω, δεν θα γίνει τη φυσική, απλώς κοιτάξτε να δείτε, η καμπύλη αυτή, η πράσινη που βλέπετε, ήταν από τους θεωρητικούς από το 1980, και λέει, άμα θα πάτε να κάνετε αυτά που σας λέω, πιστεύω θα βρείτε αυτό. Και τα πειραματικά δεδομένα, τα τελευταία πειραματικά δεδομένα, είναι τα κόκκινα που βλέπετε πάνω. Και καταλαβαίνετε τι συμβαίνει και πέφτει πάνω και είναι από το 2013. Είναι από αυτό του Planck. Λοιπόν, που σημαίνει αυτό το πράγμα ότι κάτι ξέρουμε αυτά που λέμε, ότι έχουν κάποια σχέση με την πραγματικότητα. Θέλω λοιπόν να πω ότι ζούμε μια απίστευτη στιγμή στην ιστορία της ανθρωπότητας, καταλαβαίνουμε απίστευτα πράγματα που δεν μπορούσαμε, αν με ρωτήσατε πριν 15 χρόνια, δεν ήξερα αν θα σας έλεγα, αν θα φτάσουμε ποτέ εδώ πέρα. Και έχουμε να δούμε το 2030, νομίζω ότι αυτά θα έχουν ξεχαδραστεί πάρα πολύ καλύτερα, και φαντάζομαι ο αντίστοιχος που θα είναι εδώ πέρα και θα σας μιλάει, θα τα θεωρεί αυτά πια σαν ιστορικά δεδομένα. Αυτό λοιπόν που θέλω να τονίσω εδώ πέρα, γιατί αν με ρωτήσετε και αυτά εμάς τι μας ενδιαφέρουν, καταρχάς, το τι μας ενδιαφέρουν, νομίζω ότι πρέπει να μας ενδιαφέρουν όλους. Γιατί αν απαντάμε σε αυτά τα ερωτήματα, τα οποία είναι τα βασικά ερωτήματα, γι' αυτό θέλουν να απαντήσουν οι φιλόσοφοι, αυτό θέλουν να απαντήσουν οι ποιητές, αυτό θέλουν να απαντήσουν οι καλλιτέχνες, έτσι, όλο αυτό το πράγμα, τι είμαστε εδώ πέρα. Δυστυχώς, ο ρόλος μας μέσα στο σύμπαν αυτό δεν φαίνεται να είναι τίποτα. Ότι είμαστε τυχαίες υπάρξεις, οι οποίες εμείς καθορίζουμε το ρόλο μας και το σκοπό μας. Δεν υπάρχει κανένας προσκοπός που να κανονίζει τα πράγματα, και αυτά μας λένε αυτοί οι θεωρίες. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι δεν είναι απλώς. Φτάνουμε τώρα σε σημεία που δεν είναι απλώς αυτό και τι μας νοιάζει αυτή, μια ομάδα τρελών ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Μας απαντούν βασικά μας ερωτήματα. Αυτό λοιπόν που θέλω να τονίσω είναι, δεν θα σας πω εγώ πώς θα σκεφτείτε, απλώς εγώ σας δίνω αυτή την πληροφορία και ο καθένας την περνάει μέσα από τις συνάψεις του και το μυαλό του και καταλαβαίνει να δει το πού βρισκόμαστε.
Επαναλαμβάνω, θα έχουμε πολύ πολύ περισσότερη πληροφορία τα επόμενα χρόνια και φαντάζομαι να καταλαβαίνετε ότι με αυτά που σας είπα, ότι εάν θα ήμουν τώρα Μιχαλάντζελος, αυτή θα ήταν η εικόνα που θα έκανα με το Inflation στην Καπέλα Σιξτίνα. Σας ευχαριστώ πολύ.